Ακούτε, φαντάζομαι, και εσείς τόση ώρα. Σας ακούω. Και νομίζω είναι τα όσα είπαμε μια πρώτη πάσα. Εσείς ήσασταν χθες στις Βρυξέλλες, πρέπει να πούμε για τους τηλεθεατές. Ήμουν στις Βρυξέλλες, αλλά βέβαια για το δικό μας συμβούλιο των Υπουργών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. Για το Brexit κιόλας. Που είναι επίσης κρίσιμο θέμα και στην παρούσα συγκυρία. Θέλω ένα πρώτο σχόλιο καταρχάς για τα αποτελέσματα από τη δική σας την πλευρά και να σας ρωτήσω ευθέως, απογοητεύτηκε η κυβέρνηση, κύριε Κατρούγκαλη, από το χθεσινό Eurogroup? Όχι, δεν, ακούστε, δεν πρέπει να απογοητεύεται όποιος προγραμματίζει. Τι επιδιώκαμε εμείς από αυτή την συμφωνία, αυτό το συμβιβασμό, τον έντιμο συμβιβασμό θέλω να πιστεύω που κάναμε με την τελευταία συμφωνία και με τα μέτρα που ψηφίσαμε. Πρώτον, να έχουμε 1,5 χρόνο, 17 και 18 και το 19 μέχρι στις αρχές του 19, χωρίς μέτρα λιτότητας. Τα μέτρα λιτότητας να εφαρμοστούν από τις πρώτης πρώτου. Γιατί αυτό? Ένα πρόσθετο μέτρο ευρώ λιτότητας το 17 και το 18, όταν η οικονομία πάει να ξετυλίξει αυτό το σχολάζον δυναμικό της, θα ήταν ουσιαστικά σαν μιλόπετρα στο λαιμό της. Από το 19 και μετά τώρα, δεν μπορέσαμε να αποκρούσουμε μέτρα που συνιστούσαν ένα πολιτικό εκβιασμό, όπως έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε το τελευταίο διάστημα. Εξουδετερώσαμε όμως αυτό τον πολιτικό εκβιασμό, όχι μόνο με το ότι τα μέτρα αυτά θα ξεκινήσουν αργότερα, επιτρέποντας την οικονομία να ξαναξεκινήσει, αλλά κυρίως συναρτώντας τα με αντίθετα μέτρα, ούτως ώστε το δημοσιονομικό αποτέλεσμα να είναι ουδέτερο. Αυτό έχει, νομίζω, επαρκώς τονιστεί, αλλά και, προσέξτε το αυτό, με τα αντίστοιχα μέτρα για το χρέος. Είναι πακέτο επομένως η συμφωνία. Και αντίθετα με ό,τι συνέβαινε σε παλαιότερες φάσεις της διαπραγμάτευσης, που είμαστε υπό τον εκβιασμό ότι αν δεν πάρουμε εμείς μέτρα, η επόμενη δόση δεν θα έρθει και η άταχτη χρεοκοπία θα ξαναχτυπήσει την πόρτα της χώρας. Τώρα, για πρώτη φορά, δεν είμαστε εμείς αυτοί στους οποίους ασκούνται οι πιέσεις για να πάρουν τα δικά τους μέτρα ανταπόκρισης, αυτά που έχουμε πάρει εμείς, είναι η Γερμανία. Επομένως, για πρώτη φορά μπορούμε να αισθανόμαστε ότι μπορούμε να πάρουμε αποφάσεις και κυρίως να λειτουργήσουμε ως οικονομία χωρίς τη δαμόκλεια σπάθη ενός ακόμη εκβιασμού. Δηλαδή, βλέπετε λύσεις στις 15? Βλέπω ότι η συμφωνία στην οποία καταλήξαμε, και ακριβώς γι' αυτό το λόγο ότι θεωρώ έντιμο συμβιβασμό, είχε το κομμάτι του χρέους ως μία από τις συνιστώσεις της. Επομένως, θέλω να ελπίζω ότι στις 15 Ιουνίου πράγματι θα έχουμε λύση. Είπαν και οι συνομιλητές σας ότι δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή να υπάρχει Ευρωπαίος εκτός από τον Γερμανό Υπουργό Οικονομικών που να μην επιδιώκει κάτι τέτοιο, να δημιουργήσει ακόμα ένα παράγοντα έντασης. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ελέγχουμε το παιχνίδι, γιατί κάποια στιγμή τα μέτρα θα πάρθουν για το χρέος και στο θεωρητικό επίπεδο, το θεωρώ υπόθεση επιστημονικής φαντασίας, που δεν ληφθούν καθόλου μέτρα, εμείς δεν θα εφαρμόσουμε τα μέτρα αυτά λιτότητας που αποφασίστηκαν, ακριβώς γιατί η συνάρτηση εφαρμογής τους αποτελεί η επίλυση του ζητήματος του χρέους. Πριν πάω στους συναδέλφους, φαντάζομαι θα έχουν να σας κάνουν πολλά ερωτήσεις. Δώστε μας ένα κλίμα από τις Βρυξέλλες χθες, μια και ήσασταν εσείς εκεί και ήσασταν σε επίπεδο υπουργών, αναπληρωτών υπουργών εξωτερικών κτλ. Αλλά οι Βρυξέλλες δεν είναι μικρό χωριό, είναι στην πραγματικότητα πολιτικό χωριό. Λοιπόν, το κλίμα ποιο ήταν, σε σχέση δηλαδή, είδαμε, το έλεγε και η Νικόλ πριν, εντοπίσαμε όλοι σήμερα, όλη η Ευρώπη μοιάζει να είναι εναντίον του Σόιμπλε. Αυτό εσείς το προσλάβατε χθες, το είδατε, το αντιληφθήκατε. Ισχύει απολύτως αυτό. Ισχύει απολύτως αυτό και δείχνει ότι αυτή η επιδίωξη να αλλάξουμε τους σχετισμούς δύναμης στην Ευρώπη δεν είναι ευσεβής πόθος. Και δεν μπορώ να το στηρίξω μόνο, δεν θέλω να το στηρίξω μόνο στο κλίμα όπως το εισέπραξα εγώ. Είχε προηγηθεί δύο μέρες πριν η κοινή ανακοίνωση των τριών ομάδων των πολιτικών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όχι μόνο της αριστεράς που ήταν πάντα δίπλα στην Ελλάδα, αλλά και των σοσιαλδημοκρατών και των οικολόγων, που έθεσε το Eurogroup μπροστά στις ευθύνες του. Είναι το γεγονός ότι όλοι οι Υπουργοί Οικονομικών ουσιαστικά επεδίωξαν να υπάρχει μια συμφωνία. Ακόμα και στο εσωτερικό της γερμανικής κυβέρνησης, ο κύριος Σόιμπλε έχει απέναντί του τον κύριο Γκάμπριελ, που ουσιαστικά με ίδιο λεκτικό με αυτό των Ευρωπαίων Σοσιαλδημοκρατών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έθεσε το ζήτημα επιτάπητος. Να σας θέσω όμως και μια άλλη διάσταση που δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε. Γενικά οι ελίτ στην Ευρώπη έχουν ενστερνιστεί αυτό που είπε ο πρόεδρος Γιούνκερ, ότι η Ευρώπη αντιμετωπίζει μια υπαρξιακή στιγμή, ότι η δική του επιτροπή είναι μια τελευταίας ευκαιρίας επιτροπή. Από ποια άποψη?
ότι πουθενά στην Ευρώπη δεν φαίνονται οι πολίτες να είναι ικανοποιημένοι από τη συνέχιση των πολιτικών αυτών, όχι μόνο στην Ελλάδα. Στη Γαλλία είδαμε την αποδοκιμασία των δύο συστημικών κομμάτων να αναδεικνύεται ένας νέος πολιτικός ακριβώς από μια αντίδραση στις κατεστημένες πολιτικές. Θα δούμε βέβαια τι πολιτική θα εφαρμόσει. Μπορώ να σας πω όμως ότι τουλάχιστον στο ευρωπαϊκό επίπεδο έχουμε δείγματα γραφής. Είχαμε εκείνο άρθρο του με τον κύριο Γκάμπριελ ένα χρόνο πριν, που βάζει τα ζητήματα όχι μόνο των ευρωομολόγων, που είναι θέματα ενδιαφέροντος δικού μας, του Νότου, του Ευρωπαϊκού, αλλά και θέματα που αφορούν τη νέα αρχιτεκτονική της Ευρώπης, την ανάγκη να υπάρχει πολιτική λογοδοσία. Με λίγα λόγια, γίνεται συνείδηση ότι η Ευρώπη ή θα αλλάξει ή δεν θα υπάρχει. Και αυτό βοηθάει και την πρόθεση των δικών μας εθνικών θεμάτων. Αν μου επιτρέπετε, κύριε Υπουργέ, επειδή εσείς το ξέρετε πάρα πολύ καλά, η πολιτική κρίνεται εκ του αποτελέσματος, έτσι. Και δεν είναι υγιής αθλητισμός να αρκεί μόνο το εφαγωνίζεστε. Εγώ συμφωνώ μαζί σας ότι υπάρχουν άλλοι συσχετισμοί. Παρά το γεγονός όμως ότι υπάρχουν άλλοι συσχετισμοί πιο φιλικοί προς την Ελλάδα, και ίσως αυτή ήταν μια κρισιμότατη στιγμή που αποδείχτηκε αυτό, βλέπουμε ότι ο κύριος Σόιμπλε και πάλι με τους δικούς του συσχετισμούς επιβάλλει τα δικά του θέλω, τις δικές του αιμονές. Ρωτώ λοιπόν ευθέως, γιατί τώρα, μετά από όσα συνέβησαν στα τελευταία Eurogroup, Γενάρης, Φλεβάρης, Μάρτης, Απρίλης, Μάης, ερχόμαστε τώρα στο τελευταίο των Μοϊκανών, έτσι, στο τελευταίο Eurogroup που έχουμε πριν την εκταμείευση της δόσης και με όλα αυτά που ακολουθούν. Ρωτώ, υπάρχει σχεδιασμός, αν πάει στραβά το πράγμα και στις 15 Ιουνίου, και όχι με δική μας ευθύνη, συμφωνώ μαζί σας, με ευθύνη των δύο πρωταγωνιστών, Δέλτα Νιτάφ και Βερολίνου. Υπάρχει σχεδιασμός, τι θα κάνουμε, τη δόση μας είπαν από τις Βρυξέλλες, θα την πάρουμε ούτως ή άλλως, άρα δεν τίθεται θέμα στάσης πληρωμών και Brexit. Από εκεί και πέρα, τι θα γίνει. Έχετε δίκιο να λέτε ότι πράγματι έχουν αλλάξει οι σχετισμοί δύναμης σε σχέση με τον Ιούλιο του 2015 που πρακτικά είμαστε μόνοι μας. Δεν έχουν αλλάξει όμως συντριπτικά. Εξακολουθεί να έχει ένα μεγάλο βάρος στις αποφάσεις τελικές στο Γερμανικό Υπουργείο Οικονομικών. Γιατί όμως δεν είναι απλό ζήτημα εφαγωνίζεστε, αλλά έχουμε καλύτερες αποφάσεις τώρα από αυτές που παίρναμε μέχρι και πριν ένα ή δύο χρόνια. Ο πρώτος λόγος είναι αυτός που ήδη ανέφερα, ότι ενώ το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αγωνιζόταν απέναντι σε εμάς να επιβάλλει μέτρα λιτότητας τώρα, σήμερα, τα μέτρα αυτά για δύο χρόνια, το 2017 και για το 2018, δεν πρόκειται να ισχύσουν και από το 2019 και μετά, όπως είπα, θα ισορροπηθούν με αντίμετρα. Αυτό είναι ένα βασικό κέρδος, γιατί για πρώτη φορά μετά από 7 χρόνια μνημονίων δεν έχουμε πρόσθετα μέτρα λιτότητας. Αυτό είναι το ένα κέρδος. Το δεύτερο κέρδος είναι το εξής. Μέχρι στιγμής το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο πίεζε αμφιμερώς. Και είχε δύναμη να πιέζει, γιατί αυτή τη δύναμη να είναι καθοριστικός παίκτης, του την είχαν αναγνωρίσει ακριβώς οι Γερμανοί και δευτερευόντως οι Ολλανδοί. Ήθελαν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο πάση θυσία στο παιχνίδι. Εγώ προσωπικά είχα συνομιλίες με εκπροσώπους της Κομισιόν σε ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο, που άκουγα να μου λένε ότι πράγματι παράλογα πράγματα ζητά το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Τι να κάνουμε όμως που έχουμε γερμανικές εκλογές τώρα. Αυτό που έχουμε πετύχει είναι ότι δεν ασκείται αμφιμερώς η πίεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Ασκείται αποκλειστικά προς τη μεριά της Γερμανίας. Και ακριβώς επειδή είναι έτσι τα πράγματα και υπάρχει μια γενική συνείδηση ότι πρέπει και οι Ευρωπαίοι να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και να μην δημιουργήσουν μια ακόμα εστία έντασης, θεωρώ ότι στις 15 Ιουνίου πράγματι θα έχουμε μια απόφαση και για το χρέος. Αν δεν έχουμε. Αν δεν έχουμε μια απόφαση για το χρέος, θα έχουμε πετύχει τουλάχιστον. Αλλά επειδή την πατήσαμε τώρα, όχι με δική μας ευθύνη, επαναλαμβάνω. 6 μήνες περιμένουμε να συμβεί αυτό που λέτε και δεν συμβαίνει. Δικαιούμαι και εγώ και φαντάζομαι και άλλοι να λάβουν και αυτό το ενδεχόμενο υπόψη τους. Ακούστε όμως, εάν δεν έχουμε μέχρι τις 15 Ιουνίου απόφαση για το χρέος, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν θα συμμετέχει πια στο πρόγραμμα. Έχουμε ευτυχώς από τον Ιανουάριο, μέσω μιας νομικής νομάτευσης της νομικής υπηρεσίας της Bundestag, την οποία εκμέευσε ο Άξελ Τρόστ, ένας από τους βουλευτές και αντιπρόεδρος της Die Linke, που έχει και τακτικές επαφές στην Ελλάδα, την απόφαση, τη γνωμοδότηση μάλλον, ότι δεν χρειάζεται νέα απόφαση της Γερμανικής Βουλής εάν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για δικούς τους λόγους αποφάσισε να μην συμμετέχει. Σε αυτή την περίπτωση, που ξαναλέω, τη θεωρώ υψηλή
πολύ χαμηλής πιθανότητας να συμβεί. Τη θεωρώ ουσιαστικά μιλώντας για ποσοστά κάτω από το 1%. Ακόμα και σε αυτή την περίπτωση όμως θα έχουμε μια συνέχιση του προγράμματος με τη χρηματοδότηση εξασφαλισμένη από τους Ευρωπαίους, γιατί ούτως ή άλλως μόνο αυτοί δίνουν μέχρι τα τώρα χρήματα. Θα έχουμε αυτό το 1,5 χρόνο διαστήματος ανάσας της ελληνικής οικονομίας να ξαναξεκινήσει και θα έχουμε ξεμπερδέψει και με την πολιτική αβεβαιότητα που συνδύαζε την αξιολόγηση. Δεν θα περιμένουμε ίσως μέτρα για το χρέος αν δεν τα πάρουμε στις 15 Ιουνίου. Στις 15 Ιουνίου θα τα πάρουμε όμως σε επόμενους μήνες. Δεν χάνουμε την προσωπική κατάρρωση, έτσι. Δεν θα υπάρχει έκθεση βιωσιμότητας. Συγγνώμη, απλώς το ένα φέρνει το άλλο. Ναι, αλλά υπάρχει και ορισμένος χρόνος. Δεν είναι περιόριστος. Έλα, Νικόλ. Και εγώ θέλω. Βεβαίως. Είναι βάσιμο να προσδοκούμε, κύριε Υπουργέ, πολιτική παρέμβαση της Μέρκελ? Και γιατί σας ρωτώ? Γιατί και στο χθεσινό Eurogroup πολλές από τις προσδοκίες βασίστηκαν στις διαβεβαιώσεις που έδωσε η Γερμανίδα καγκελάριος ότι δεν αποφασίζει μόνος το Σόιμπλε για το χρέος. Επίσης το έχουμε δει αυτό το έργο, επιτρέψτε μου να πω, και άλλες φορές στο παρελθόν, με τη Μέρκελ να εμφανίζεται ως εκείνη που εγγυάται την πολιτική λύση. Η δική σας εκτίμηση, η δική σας αίσθηση και η δική σας γνώση ποια είναι? Αν υπάρξει κίνδυνος να φτάσουμε σε αδιέξοδο στις 15 Ιουνίου ή πριν τις 15 Ιουνίου, βασίμως η κυβέρνηση επενδύει σε αυτή τη βούληση της Μέρκελ να δοθεί πολιτική λύση? Εγώ έχω την αίσθηση ότι και το Γερμανικό Υπουργείο Οικονομικών δεν θα κρατήσει την ίδια αρνητική στάση μέχρι τέλος. Έχουμε την ίδια την τοποθέτηση του Γιούρι Σόιμπλε μπαίνοντας στο Eurogroup, ότι επιδιώκει συμφωνία. Απλώς επιδιώκει μια συμφωνία την καλύτερη δυνατή, όπως την αντιλαμβάνεται ο ίδιος, εν ώψη και της προεκλογικής περίοδου. Ακριβώς γιατί το ελληνικό θέμα έχει καταστεί ζήτημα της προεκλογικής περίοδου, με τον κύριο Γκάμπριελ να λαμβάνει θέσεις θετικές υπέρ της χώρας μας και με τον κύριο Σόιμπλε αρνητικές. Επομένως, η βασική αίσθηση αισιοδοξίας, την οποία δήλωσα προηγουμένως, προκύπτει από το γεγονός ότι ουσιαστικά είναι απομονωμένο το Γερμανικό Υπουργείο Οικονομικών αυτή τη στιγμή. Και στην, όπως προέκυψε και από τις συζητήσεις στο Eurogroup και στις στενότερες αυτές επαφές μεταξύ των τεσσάρων βασικών παραγόντων των δανειστών που προηγήθηκαν τις δημόσιες συζήτησεις. Κύριε Υπουργέ, σας ρώτησε πριν η κυρία Κρυβοπούλου αν οι προσδοκίες σας, εν πάση περιπτώσει, επιβεβαιώθηκαν από αυτό το Eurogroup ή αν απογοητεύτηκε. Και είπατε ότι όχι, δεν απογοητεύτηκε. Θα σας πω λοιπόν εγώ ευθέως. Χθες, τι πήρε η κυβέρνηση? Ας δεχτούμε ότι το χρέος είναι ένα τεχνικό ζήτημα, δυσεπίλητο σε αυτή τη φάση, με όλες τις δυσκολίες και τις πολιτικές και τις ισορροπίες και όλα αυτά. Η αξιολόγηση, γιατί δεν την πήρε η κυβέρνηση? Δεν θα μπορούσε να έχει κλείσει η αξιολόγηση, όταν εσείς ξέρετε ότι οι λεπτομέρειες οι οποίες απομένουν είναι επουσιώδεις? Γιατί δεν τις δώσανε λοιπόν την αξιολόγηση χθες? Ουσιαστικά η αξιολόγηση έκλεισε. Και ο κύριος Μοσκοβισή, αναφερόμενος σε 15 διακπαιρεωτικής φύσης θέματα, το επιβεβαίωσε αυτό. Και ακριβώς γι' αυτό το λόγο δεν έχουμε καμία αμφιβολία ή καμία αγωνία για τη δόση του Ιουλίου. Το γεγονός ότι δεν λήφθηκε πανηγυρικά απόφαση για την αξιολόγηση είναι γιατί η αξιολόγηση και το χρέος συνδέονται και εμείς θέλαμε και επιδιώξαμε να μην βασιστούμε σε μια μερική επιτυχή για μας απόφαση, αλλά να έχουμε μια συνολική καλή που θα περιλαμβάνει και το χρέος στις 15 Ιουλίου. Δεν θέλει δηλαδή η κυβέρνηση να αποσυνδεθεί η δόση από τη λύση για το χρέος, από ό,τι λέτε? Ούτως ή άλλως η αξιολόγηση έχει λήξει με την ψήφιση των μέτρων και ούτως ή άλλως το ζήτημα της δόσης έχει λυθεί. Αλλά πράγματα που έχουν λυθεί σε ουσιαστικό επίπεδο, δεν υπάρχει κάποιος λόγος να μην αφήσουμε διατυπωθούν πανηγυρικά τα σχετικά με αυτά στο επόμενο Eurogroup, ώστε να έχουμε και την απόφαση για το χρέος. Γιατί εμείς δηλαδή πάντοτε να δεχόμαστε μερικά αυτά τα οποία έχουν συμφωνηθεί και να μην ζητούμε την πλήρη εκπλήρωση των συμφωνηθέντων? Εμείς κάναμε το δικό μας μέρος της συμφωνίας και ακριβώς επειδή το κάναμε και η δόση θα καταβληθεί και η αξιολόγηση έχει λήξει, τερματίζοντας σχετική πολιτική αβεβαιότητα. Γιατί να μην κάνουν και αυτοί το δικό τους χρέος, τη δική τους ανταπόκριση ως προς αυτά σε σχέση με τα άλλα? Αυτό είναι απορία και δική μας. Γιατί δεν κάνανε? Βεβαίως. Η απάντηση είναι προφανής. Γιατί το Γερμανικό Υπουργείο Οικονομικών, εν ώψη των εσωτερικών πολιτικών αναγκών της προεκλογικής εκστρατείας, ήθελε να βάλει την απόφαση. Αλλά για αναβολή πρόκειται, όχι για ματέωση της σχετικής συζήτησης. Η αντιπολίτευση, κύριε Υπουργέ, με προεξάρχουσα τη Νέα Δημοκρατία, σας κατηγορεί ακριβώς γι' αυτό. Και έχει μια βάση αυτό. Σου λέει δεν πήρατε τίποτα, ούτε χρέος, ούτε καν αξιολόγηση.
Μα πήραμε, όπως είπα προηγουμένως, 2 χρόνια για να ξαναξεκινήσει η οικονομία χωρίς πρόσθετα μέτρα, και όποια πρόσθετα μέτρα πήραμε από το 19 και μετά για να τα εφαρμόσουμε, θα πρέπει να έχουμε στα χέρια μας τη λύση του χρέους. Άρα δεν δώσαμε τίποτα. Υποσχέσεις δώσαμε ότι από το 19 θα εφαρμοστούν τα μέτρα που μας ζήταγε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και αυτά εξουδετερωμένα με αντίμετρα. Αν δεν υπάρχει λύση για το χρέος, το είπε πανηγυρικά στη Βουλή ο Πρωθυπουργός, δεν πρόκειται αυτά τα μέτρα να εφαρμοστούν. Αλλά αυτό, κατά τη γνώμη μου, είναι μηδενικής πιθανότητας σενάριο. Γι' αυτό το χαρακτήρισα προηγουμένως σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Και τη λύση για το χρέος θα έχουμε και τα μέτρα κατά αντίμετρα θα εφαρμοστούν παράλληλα ώστε να έχουμε δημοσιονομικά ουδέτερα αποτέλεσμα. Απαντάτε δηλαδή στην αντιπολίτευση και κυρίως στη Νέα Δημοκρατία αυτό? Ότι αντίθετα με άλλες περιπτώσεις και αντίθετα με τη διαπραγμάτευση που έθεταν αυτοί, τα πλεονάσματα δεν είναι στο 4% που έχει συμφωνήσει η Νέα Δημοκρατία, είναι στο 3,5% και για πολύ μικρότερο χρόνο από τα 10 τα οποία ζήταγαν οι Γερμανοί. Αυτό είναι δεδομένο. Ότι για πρώτη φορά κλείνει η αξιολόγηση χωρίς να έχουμε άμεση εφαρμογή μέτρων. Και τρίτον, τα μέτρα αυτά τα οποία θα ληφθούν μόνο αν έχουμε απόφαση για το χρέος. Ο συνδυασμός αυτών των τριών πραγμάτων νομίζω καταλήγει στο ότι μπορούμε να βγούμε με βασιμότητα ότι εξουδετερώθηκε αυτός ο πάγιος πολιτικός εκβιασμός που έχουμε κάθε φορά που λύγει μια δόση ομολόγων που πρέπει να πληρώσουμε. Μάλιστα. Λοιπόν, κρατάμε τη βεβαιότητά σας ότι στις 15 Ιουνίου θα περιμένετε λύση με βάση και τις εκτιμήσεις και τα δεδομένα και την πληροφόρηση που έχετε. Σε διαφορετική περίπτωση δεν θα εφαρμοστούν τα μέτρα. Τι είναι, Έρικα, θέλεις κάτι? Μέχρι το 19. Θυμίζω ότι αυτό είναι το βασικό κέρδος, να υπάρχει αυτός ο 1,5 χρόνος. Μέχρι το 19 περιμένουμε να έχουμε λύσει και το ζήτημα του χρέους. Γιατί ο τελικός μας σκοπός είναι η έξοδος από την Επιτροπία. Να έχουμε τα χέρια μας ελεύθερα. Καμιά ελληνική κυβέρνηση δεν πρέπει να αισθάνεται ότι κυβερνά πραγματικά, όσο οι αποφάσεις της είναι υπό την αίρεση της έγκρισης των Βρυξελών και της Ουάσιγκτον. Αυτό πρέπει να τερματιστεί. Και ακριβώς αυτό δρομολογήσαμε τώρα. Την αρχή του τέλους της Επιτροπίας. Είναι και η ποσοτική χαλάρωση όμως τους άμεσους στόχους. Και αν δεν πάρουμε άμεσα τα μέτρα για το χρέος, θα χάσουμε το τρένο της ποσοτικής χαλάρωσης. Ισχύει αυτό που λέτε. Ακριβώς για αυτό το λόγο θα πρέπει στις 15 Ιουνίου να έχουμε και την απόφαση για το χρέος. Αλλά πια δεν είναι όλα τα αυγά μας ένα καλάθι. Πριν σας αποχαιρετήσουμε, γιατί ξέρω ότι βιάζεστε, θα θέλαμε ένα σχόλιο, διότι αυτό που προκαλεί τεράστια συζήτηση από χθες είναι η πρωτοβουλία, και δέχεται μαδικά πειρά η κυβέρνηση από την αντιπολίτευση, είναι η πρωτοβουλία Σαββίδη για την εξαγορά του Μέγκα. Είστε μέλος της κυβέρνησης και είναι το θέμα που συζητάει όλος ο κόσμος, πέρα από το Eurogroup, κύριε Κατρούγκαλη. Ακούστε, γιατί μιλούσαμε για διαπλοκή στα συστημικά μέσα μαζικής ενημέρωσης? Ακριβώς γιατί συντηρούνταν οικονομικά μέσω ενός δανεισμού από τις τράπεζες που δεν ανταποκρινόταν στην οικονομική τους κατάσταση. Έτσι διαμορφωνόταν αυτό το τρίγωνο διαπλοκής που είχαμε κανάλια ζημιογόνα και μέσα μαζικής ενημέρωσης του τύπου, όχι μόνο ηλεκτρονικά, τα οποία συντηρούνταν τεχνητά με δόσεις δανείων από τράπεζες που επίσης ελέγχονταν πολιτικά, ούτως ώστε η επιρροή αυτή των μέσων να ανταλλάσσεται με πολιτικές χάρες προς την εκάστοτε κυβέρνηση. Αυτό το σπάσαμε. Και πράγματι, όταν έπαψε να υπάρχει αυτή η χρηματοδότηση, είδαμε ότι δεν μπορούσε να συνεχιστεί η λειτουργία και η δράση ορισμένων από τα συστημικά μέσα ενημέρωσης. Τώρα λοιπόν που λειτουργεί η αγορά, που ουσιαστικά βρέθηκε ένας επενδυτής να θελήσει να καλύψει ένα μέρος από το κεφάλαιο αυτών των εταιριών που έχουν γίνει ζημιογόνες, έχουμε τις αντιδράσεις από την αξιωματική αντιπολίτευση, η οποία μάλιστα έχει το θράσος να μιλάει για νέα διαπλοκή, ουσιαστικά ομολογώντας ότι αυτή είναι ταυτισμένη με την παλαιά, αλλά και χωρίς να μας λέει γιατί μιλάει για διαπλοκή, ποιο είναι η ηλική όρη της διαπλοκής αυτής. Εξήγησα προηγουμένως ότι εμείς όταν μιλάγαμε για διαπλοκή εννοούσαμε ακριβώς αυτό το μαύρο αδικαιολόγητο τραπεζικό χρήμα που πήγαινε στα ταμεία των συστημικών μέσων ενημέρωσης για να εξασφαλίσει τεχνητά την επιβίωσή τους. Τώρα έχουμε έναν ιδιώτη κεφαλαιούχο ο οποίος βάζει χρήματα. Πού φαίνεται ο δεσμός? Πώς είναι πολιτικό χρήμα το χρήμα που κατέθεσε ο κ. Σαββίδης, όπως ήταν πολιτικό χρήμα αυτό που περιέγραψα προηγουμένως και που πράγματι συντηρούσε τη διαπλοκή? Κύριε Κατρούγκαλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Κατρούγκαλε, ζητά συγγνώμη γιατί μας έχει βάλει όριο για να φύγει. Όχι, ευχαρίστω, ευχαρίστω. Αν τον έχετε. Πάνω σε αυτό που έβαλε η Κατερίνα, ορίζοντας σε ένα βαθμό αυτή την καταγγελία περί διαπλοκής, η Νέα Δημοκρατία ρωτά, για παράδειγμα, πώς δεν ήταν ενεχειριασμένο το ποσοστό των μετοχών
του επιχειρηματία που πουλήθηκε του στον κύριο Σαβίδη, τον κύριο Μπόμπολα, από τη στιγμή που υπήρχαν τεράστια τραπεζικά χρέη. Προφανώς είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να απαντήσουν οι τράπεζες και έχει και νομικές διαστάσεις, αλλά είναι ένα πολιτικό ερώτημα αυτό που βάζει η Νέα Δημοκρατία όταν μιλάμε για ένα υπερχρεωμένο μέσο ενημέρωσης. Μα ακούστε, δεν έχω δει τα στοιχεία του νομικού φακέλου για να απαντήσω σε μια ερώτηση που έχει νομικά χαρακτηριστικά. Σας λέω το προφανές, ότι έχουμε αυτή τη στιγμή υποχρεωμένες πολλές επιχειρήσεις στον χώρο του τύπου, του έντυπου και του ηλεκτρονικού. Στο τέλος του μήνα θα ανοίξουν οι προσφορές για το ΜΕΚΑ. Αν σε αυτές τις προσφορές, για παράδειγμα, και για τον ΔΟΛ, για τον ΔΟΛ μάλλον, για τον ΜΕΚΑ, αν σε αυτές τις προσφορές βρεθεί πρόταση του κύριου Σαβίδη, θα είναι διαπλοκή αυτό το πράγμα? Για να μας αποδείξουν ότι είναι διαπλοκή και ότι είναι μαύρο χρήμα ή πολιτικό χρήμα, θα πρέπει να ανατρέξουν στην πηγή του. Μέχρι στιγμής δεν έχω ακούσει κανένα τέτοιο ισχυρισμό εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας. Ή αν βρεθεί, κύριε Υπουργέ, πρόταση κάποιου άλλου, θα πω εγώ, θα είναι διαπλοκή και σε εκείνη την περίπτωση. Ακριβώς. Γιατί να είναι διαπλοκή? Από τη στιγμή που πάβει να υπάρχει ο μηχανισμός διαπλοκής, που σας είπα ποιος ήταν, το φτηνό και χωρίς να δικαιολογείται από την επιχειρηματική κατάσταση των επιχειρήσεων τραπεζικό χρήμα. Αυτός ήταν. Αυτό ήταν το μέσο της διαπλοκής. Όταν έχει πάψει πια να υπάρχει αυτή η δυνατότητα, πώς μπορεί να στηθεί η διαπλοκή? Κύριε Κατρογκαλέ, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ.